Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Και θα μιλήσουμε με το μέλος της διοίκησης της ΚΑΕ, τον κύριο Θωμά Νικολό, για το πώς διαμορφώνεται πλέον η κατάσταση 2-24 ώρα μετά από αυτό το σπουδαίο διπλό. Τι κάνετε, κύριε Νικολό, καλησπέρα. Καλησπέρα, μια χαρά. Καλά είμαστε. Δόξα τω Θεώ, Δόξα τω Θεώ. Ωραίο Σαββατοκύριακο για τον Άρη. Το βόλι λίγο μας τα χάλασε χθες, είναι η αλήθεια, αλλά εντάξει. Και θα βρει και αυτόν τον δρόμο, εντάξει. Ένα-ένα. Πάντως έλεγα στο ξεκίνημα ότι στη ζυγαριά βάζοντάς τα, ασφαλώς αυτή η επιτυχία της μπασκετικής ομάδας είναι πολύ πιο σημαντική, μετράει περισσότερο, γιατί επιτεύχθηκε κόντρα σε μια ομάδα που έχει τον ίδιο στόχο φέτος, με ένα ρόστερ με μεγαλύτερο μπάτζετ αυτή τη στιγμή, εκτός έδρας και σε ένα χρονικό διάστημα που ο Άρης δεν έπαιζε και πολύ καλά. Υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις, υπήρχε μια παραφιλολογία, γενικότερα ένα κλίμα γύρω από την ομάδα που δεν ήταν το ιδανικό, και νομίζω ότι αυτή η εμφάνιση, δεν ξέρω, συμφωνείτε μαζί μου, κατά κάποιο τρόπο, όχι ότι τα κάλυψε όλα φυσικά εννοείται, αλλά έκλεισε κατά κάποιο τρόπο στόματα. Έτσι είναι. Η ομάδα, βέβαια, υπάρχει κάποια θέματα που όντως τα ξέρει καλύτερα από όλους ο προπονητής. Ναι. Ήρθε σε μια κρίσιμη στιγμή όντως, γιατί υπήρχε μια ανασφάλεια ακόμη και από εμάς, έτσι, γιατί και εμείς δεν βγαίνουμε απ' έξω από όλο αυτό. Όμως απέδειξε ότι η ομάδα έχει μέταλλο, έχει ψυχή, έχει στόχο σε μια έδρα η οποία κατά παράδοση είναι εχθρική απέναντί μας και εντός αγωνιστικού χώρου και εκτός. Δεν το ξεχνάμε. Ναι. Και σε κάθε περίπτωση με μια ομάδα που έχει δαπανίσει, κατά την άποψή μου εσφαλμένα, αυτό δεν έχει σημασία, ναι, υπερδιπλάσιο μπάτζετ από εμάς. Ναι, σωστά. Έχετε δίκιο. Και με την εμφάνισή του Άρης δεν έδωσε μάλιστα το παραμικρό δικαίωμα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Ήταν τέτοια η παρουσία του Άρη, ήταν τόσο καλά προετοιμασμένος και αγωνιστικά και ψυχολογικά η ομάδα, που δεν επέτρεψε στην ΑΕΚ πραγματικά να σηκώσει κεφάλι το Σάββατο. Πραγματικά, ήταν τόσο ισοπεδωτική, δηλαδή ούτε καν τους έδωσε το δικαίωμα να το σκεφτούν. Ούτε καν. Βέβαια με τέτοιες εμφανίσεις χτίζει χαρακτήρα η ομάδα. Ναι. Εγώ δεν θα σταθώ, έκλεισες το ή όχι, εντάξει, πάντα υπάρχει μια φορολογία, πάντα υπάρχει μια καλοπροαίρετη κριτική, και, αλλά και εμάς μας έδωσε θάρρος και ταυτόχρονα ενίσχυσε την αυτοπεποίθηση των παικτών. Γιατί αποδεικνύεται τελικά ότι όταν μπαίνουν μέσα έτσι όπως πρέπει να μπαίνουν, με ενέργεια, ναι, με πάθος και με δύναμη, η ομάδα είναι καλή. Ναι, και ήταν νομίζω και μια ξεκάθαρη απόδειξη το παιχνίδι αυτό για το πώς κτίζονται οι ομάδες. Δηλαδή, από τη μία έχουμε έναν Άρη με τα καλά του, τα στραβά του, αλλά με ένα σχεδιασμό που ξεκίνησε νωρίς, με επιλογές παικτών που έγιναν επίσης νωρίς σχετικά και, κάτω από ένα συγκεκριμένο αγωνιστικό σκεπτικό. Και έχουμε από την άλλη μια ομάδα η οποία ακόμη και τώρα αλλάζει παίκτες κάθε δύο μέρες. Αλλάζει παίκτες. Αλλάζει παίκτες, αλλάζει συστήματα, αλλάζουν τα πάντα. Εμείς νιώθουμε, κοιτάξτε, οι διοικήσεις του Άρη μέχρι τώρα. Και οι προηγούμενες που ήμασταν εμείς και με τον Λευτέρη Ναρβανίδη και τα λοιπά, και τώρα ο κύριος Λάσκαρης, είναι μπασκετικές διοικήσεις. Ναι. Το γνωρίζουν το αντικείμενο καλά, έχουν τη δυνατότητα να έχουν και την ηρεμία στις δύσκολες καταστάσεις και να ξεπερνούν. Αυτό σε ομάδες, τώρα χωρίς να θέλω να μπούμε στη διαδικασία αυτή, αλλά η ΑΕΚ δείχνει έναν ερασιτεχνισμό, τον οποίο εμείς τον αντιλαμβανόμαστε ως ένα σημείο. Τώρα φυσικά όλα παίζουν ρόλο, και τα budget και οι παίκτες και όλα. Έπρεπε λοιπόν, και το καταφέραμε αυτό, να έχουμε διατηρήσει μια ψυχραιμία και στα άσχημα αυτά αποτελέσματα που ήρθαν. Ναι. Γιατί υπήρχε εμπιστοσύνη και με το τεχνικό team και με τη διοίκηση, και σε κάθε περίπτωση, και αυτό, η πρόθεση, αν χρειαστεί οποιαδήποτε προσθήκη ή αλλαγή, η διοίκηση θα το κάνει. Ναι. Αλλά κατόπιν εισηγήσεως του τεχνικού team και αν εφόσον υπάρχει λόγος να γίνει αυτό. Ναι, σωστά. Και εγώ πάντοτε λέω ότι στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις, τότε είναι που ακόμη περισσότερο, αν υπάρχει ένα πρόβλημα, πρέπει να το αναδεικνύεις, να το ψάχνεις και να το διορθώνεις. Δηλαδή δεν θα πρέπει να... Αυτή η νίκη, όσο μεγάλη και αν είναι, που είναι πολύ μεγάλη νίκη ασφαλώς, είναι ένα πολύ μεγάλο διπλό, δίνει αυτοπεποίθηση, αυτά όλα που είπατε, χτίζει χαρακτήρα μέσα στην ομάδα. Δεν θα πρέπει όμως τις όποιες αγωνιστικές αδυναμίες που υπάρχουν και έχουν εντοπιστεί, να τις κρύψει κάτω από το χαλάκι, όπως γινόταν ενδεχομένως κάποιες άλλες φορές ή κάνουν κάποιες άλλες ομάδες. Όχι βέβαια. Αυτό που λέει το ρητό, έχουν συγγνώσει οι φύλακες, δεν κρύβει τίποτα. Ξέρουμε και πού υπάρχουν οι αδυναμίες και πού υπάρχουν οι δυνατότητες. Απλά αυτές οι αποφάσεις δεν παίρνονται εν θερμό. Ναι. Βλέπεις, προχωράς
και κάνεις, ας πούμε, και πράττεις. Γι' αυτό και βλέπουμε προσθήκες άλλων ομάδων, να πήρε ο ένας αυτόν, ένας εκείνος. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας και στο τέλος θα φανεί. Σουστά. Ό,τι χρειαστεί πάντως, η δίκηση είναι δίπλα στην ομάδα. Και ο κύριος Λάσκαρης είναι πάρα πολύ κοντά στην ομάδα, αντιλαμβάνεται, μιλάει και με τους προπονητές και με όλους. Και νομίζω ότι η ομιλία που έκανε μετά την πολύ κακή εμφάνιση, είναι η αλήθεια, στην Ποντγκόριτσα, εδώ θα συμφωνήσουμε όλοι. Φυσικά. Ήταν καταλυτική. Πήγε, μίλησε στους παίκτες με τον τρόπο που αυτός θεωρεί ότι είναι ο καλύτερος. Και τα αποτελέσματα νομίζω τα είδαμε άμεσα. Νομίζω ότι και αυτό έπαιξε το ρόλο του. Γιατί όταν ένας άνθρωπος δίνει, βάζει, προσφέρει, κάποια στιγμή πρέπει και από το υλικό και από την ομάδα να παίρνει και τα αντίστοιχα στο γήπεδο. Έτσι είναι. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι τις προηγούμενες χρονιές κινούμασταν μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας, μεταξύ χρεών. Τώρα εδώ όλα είναι πληρωμένα στην ώρα τους. Υπάρχουν υποδομές, υπάρχουν τα λεωφορεία, τα γυμναστήρια, τα αποδυτήρια, τα πάντα. Η ομάδα είχε μία έλλειψη ενέργειας. Πιθανόν να ήταν και από τα ταξίδια. Υπάρχει μία κούραση, υπάρχει αδυναμία προπονήσεων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Σωστή. Γιατί όταν μια ομάδα δεν προλαβαίνει να προπονηθεί από το ένα στο άλλο, καμιά φορά εμφανίζεται και δεν λειτουργεί. Βεβαίως αυτό δεν δικαιολογεί εμφανίσεις σαν, σαν την προηγούμενη την Πουρτούχνα, ας πούμε. Όμως μετράνε όλα. Νομίζω ότι, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, ότι έπαιξε ρόλο και ο πληγωμένος εγωισμός το Σάββατο, γιατί νομίζω ότι αυτή ήταν, χάλασε, να το πω έτσι λαϊκά, πολλούς μέσα στην ομάδα. Ήταν τόσο κακή που νομίζω πρέπει να τους έκανε να τον αφήσουν στην άκρη και να πούνε ότι εντάξει, όσο εδώ ήταν, αυτό δεν θα ξανασυμβεί, πάμε τώρα να αλλάξουμε το τσιπάκι που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Βεβαίως. Και εμείς, και σαν φίλαθλος το λέω, ας πούμε, εμείς θέλουμε να βλέπουμε να μπαίνουν μέσα, να βγάζουν ενέργεια και να γουστάρουν που παίζουν στον Άρη. Το ότι θα χάσω και θα κερδίσω, εννοείται. Βλέπετε πόσο ανταγωνιστικό είναι και το πρωτάθλημα το ελληνικό ακόμα. Πόσα αποτελέσματα έρχονται. Αυτό που ζητάει ο φίλαθλος και η διοίκηση είναι να μπαίνουν μέσα οι συγκεκριμένοι, ο εκάστοτε που φοράει τη φανέλα του Άρη, και να δίνει την ψυχή του. Τώρα, αν χάσει και κερδίσει, υπάρχουν και καλύτερες ομάδες, υπάρχουν και χειρότερες. Αυτό ζητάμε καταρχήν. Από εκεί και πέρα, αν υπάρχει χημεία μεταξύ των παικτών, τα αποτελέσματα έρχονται. Δεν ξέρω αν σας άνοιξε την όρεξη αυτή η νίκη και η πολύ καλή εμφάνιση στην Αθήνα, εκεί που άρεσε τα τελευταία χρόνια δυσκολεύεται αρκετά κόντρα στους μεγάλους αντιπάλους, εν ώψη του αγώνα κυπέλου με τον Παναθηναϊκό. Αν δημιουργεί κάποιες προσδοκίες, αν τρέσει ότι ο Άρης φυσικά είναι ένα παιχνίδι, είναι ένα ματς στόχου. Εντάξει, τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Τρώγοντας έρχεται, δεν θέλω τώρα να λέμε μεγάλα λόγια. Καλά, δεν λέμε μεγάλα λόγια. Αλλά αυτό ήταν πολύ ενθαρρυντική εμφάνιση, γιατί έδειξε ότι μπορείς να κατέβεις μέσα στο ΟΑΚΑ και εφόσον όλα τα δεδομένα, υπάρχει μια αντιμετώπιση, ας το πω, έντιμη από τη διαιτησία, υπάρχει, ο Άρης αυτή τη στιγμή μπορεί να κοιτάξει τα μάτια όλους. Εγώ το πιστεύω αυτό. Και ακόμα η ομάδα χτίζεται. Το λέω και έξω καμιά φορά, γιατί και πολλοί κόσμος έρχεται, λέει, α, ξέρεις, το θέλουμε μια προσθήκη εδώ, μια εκεί. Οι Αμερικάνοι που έρχονται συνήθως αποδίδουν μετά τον Ιανουάριο. Γι' αυτό και βλέπουμε μπαίνει ένα, κάνει πέντε φάουλ, βγαίνει. Δεν έχουν ακόμα, δεν ρολάρουν ακόμα οι ομάδες. Εγώ έτσι όπως τους νιώθω και με αυτό το πρόσωπο μου δείξαν τα παιδιά προχτές, ή όπως έδειξαν στο Καζάν που κάναμε την τεράστια νίκη εκεί μέσα, ελπίζω να επαναληφθεί, αν και το θεωρώ πολύ μεγάλη επιτυχία, αν το καταφέρουμε δύο φορές να νικήσουμε αυτή την ομάδα. Οι ομάδες χτίζονται σιγά σιγά. Ευτυχώς που κάποιες παθογένειες ίσως βγήκαν τον Νοέμβριο. Απόλυτη εμπιστοσύνη υπάρχει στον coach που αποδεικνύει τα τελευταία δύο χρόνια ότι ξέρει και να ξεπερνάει τις δυσκολίες και να δουλεύει στα ντέρμπι, στα κρίσιμα, και όλοι κρινόμαστε στο τέλος της χρονιάς. Ασφαλώς, και νομίζω ότι ειδικά για τον Κάρο Γουάιτ πρέπει να αισθάνεστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, γιατί και αρκετά χρήματα ταξιδιουμένων των αναλογιών και του φετινού μπάτζετ της ομάδας δαπανήθηκαν για τον Αμερικανό και επενδύθηκαν στα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά πολλά πράγματα, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος τουλάχιστον για πρώτη φορά τόσο έντονα μας έδειξε γιατί έγινε τόσο ντόρος. Ένα πολύ αθλητικό παιδί, εξαιρετικές ικανότητες, χαρισματικός αθλητής. Έχει ένα πακέτο το οποίο και είναι και σε πολύ μικρή ηλικία, φυσικά.
είναι σε πολύ μικρή ηλικία. Εγώ θεωρώ ότι εάν και ο ίδιος έχει τα ψυχικά αποθέματα, θα πάει πολύ μπροστά, πολύ ψηλά. Ελπίζω το πολύ ψηλά αυτό να είναι και μέσω του Άρη. Γιατί πια η ομάδα χτίζει όχι για να πουλάει, αλλά για να δημιουργεί και να ανεβαίνει ένα βήμα παραπάνω. Νομίζω ότι ούτε αυτός έχει δείξει τίποτα, ούτε ακόμα και οι άλλοι Αμερικάνοι. Περιμένω περισσότερα από αυτούς. Άρα λοιπόν η επένδυση των παικτών τουλάχιστον μέχρι στιγμής, των βασικών, θεωρώ ότι πάνω κάτω βγαίνουν. Ναι. Και νομίζω ότι όσο δένεται η ομάδα περισσότερο, θα αποδίδουν και αυτοί ακόμα καλύτερα. Ακριβώς. Και είναι θαρρυντικό αυτό που μας λέτε, ότι εφόσον κρίνει ο προπονητής, και για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, για τον Τζούπκοβιτς αναφερόμαστε και το λένε οι αριθμοί του περισσότερο. Ναι. Εντάξει, δεν γινόμαστε τώρα προπονητές, αλλά οι αριθμοί του το λένε. Δηλαδή, αν δεν χρησιμοποιείτε στα περισσότερα παιχνίδια καθόλου, αυτό κάτι σημαίνει, αν μη τι άλλο. Αν λοιπόν μας λέτε, ναι, υπάρξει μια καλή περίπτωση, φυσικά ο Άρης θα προχωρήσει σε μια αντικατάσταση. Δεν είναι δογματικό δηλαδή αυτό σε καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει δογματικό τίποτα. Αν έρθει ο προπονητής και πει ότι παιδιά θέλω αυτόν και αυτόν, ο κύριος Λάσκαρης πιστεύω ότι πολύ ευχαρίστως θα του πει, εφόσον κρίνει και την αγορά, ότι ναι. Άρα λοιπόν, αν υπάρξει ανάγκη πραγματική που νιώσει το τεχνικό τίμο ότι χρειάζεται, η διοίκηση αυτή τη στιγμή είναι σε θέση να ανταποκριθεί. Τώρα από εκεί και πέρα, στο πλάνο ο κάθε παίχτης έχει κάποιο ρόλο και τα λοιπά. Στην πορεία κάποιοι βγαίνουν, κάποιοι όχι. Θυμίζω πέρσι για παράδειγμα, και λέω και προσωπική μου ήτανε, φωναδόν το χαρίσει, θυμάστε τότε δεν έπαιζε στην αρχή. Ξαφνικά από το μέσο της χρονιάς και μετά άρχισε να παίζει ο Κώστας τόσο δυναμικά, που κέρδισε την είσοδό του στην ομάδα. Λέω ένα παράδειγμα. Ναι, ήταν να φύγει κιόλας. Χωρίς να δικαιολογώ, για πλέον ο Άρης, όταν κινείται σε αυτά τα κυβικά, δεν έχει και πολυτέλειες δοκιμών. Βεβαίως, θα μπορούσα να πω ότι και ο βασικός κορμός, νομίζω ότι λειτουργεί καλά. Τώρα από εκεί και πέρα, προσωπικά, εγώ θα μπορεί να ήθελα να δω έναν έφηβο να παίζει δυναμικά. Ναι. Για να αναδεικνύουμε σε αυτές τις θέσεις. Αλλά τώρα αυτό είναι καθαρά ζήτημα της τεχνικής ηγεσίας. Αν κάποιος παίκτης μας πει ότι δεν κάνει. Πείτε μου κάτι άλλο. Αυτό το θέμα με το σχίσμα στην Ευρώπη, FIBA, EuroLeague, το παρακολουθεί ο Άρης. Γιατί... Το παρακολουθεί πάρα πολύ από κοντά. Ναι. Το παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μας αφορά άμεσα, θεωρώ. Ναι. Γιατί εάν όντως το σχίσμα αυτό υλοποιηθεί, τότε πάλι θα έχουμε δύο θεσμούς. Ναι. Να παίζει η Ευρωλίγκα με τα συμβόλαια και απ' την άλλη θα προσπαθεί η FIBA να χτίσει το δικό της. Ναι. Η FIBA αυτή τη στιγμή όντως δείχνει ότι θέλει να ρίξει πάρα πολλά λεφτά. Ναι. Όντως. Είμαστε σε επαφή με όλους τους φορείς αυτούς και θα περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει αλλά και τις προτάσεις τους. Ναι. Δεδομένου του γεγονότος ότι η FIBA σίγουρα θα επιδιώξει ομάδες προβεβλημένες από τις 4-5 δυνατές χώρες. Ναι. Σωστά, και ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία, εντάξει, έχει ένα μπασκετικό DNA καταγεγραμμένο, το γνωρίζουν στην Ευρώπη, ξέρουν τη δυναμική του, ότι μπορεί να γεμίσει και το γήπεδο ασφαλώς, και έχει και έναν άνθρωπο πλέον ο οποίος του εγγυάται και την οικονομική φερεγκιότητα, οπότε γιατί να μην το θέλουν σε μια δική τους διοργάνωση στην Ευρώπη, εννοείται. Θεωρώ ότι υπό αυτή την έννοια σίγουρα θα θέλουν, τουλάχιστον μιλώντας και για τον Άρη, νομίζω ότι σίγουρα μας χρειάζονται κιόλας, για να το πω κι αλλιώς. Ναι. Άμα δεν έχουν ομάδες σαν τον Άρη, ποιον θα έχουν? Αυτό το ότι μας χρειάζονται και ότι πρέπει να μας σέβονται, κύριε Νικόλα, πρέπει να το πείτε όμως κάποια στιγμή και λίγο πιο με περισσότερη ένταση, νομίζω, και προς τον Εσάκη και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, γιατί αυτό που έγινε τις προηγούμενες μέρες με τον ορισμό του αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Λίγο μας χάλασε, είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω εσάς αν σας χάλασε, εμάς μας χάλασε πάντως. Και εμάς μας χάλασε πάρα πολύ. Προσωπικά βέβαια, εκείνο που επικεντρώνουμε αυτή τη στιγμή, τη φετινή τη χρονιά, είναι να χτίζουμε την ομάδα αγωνιστικά και οικονομικά, γιατί εξακολουθώ να το λέω, για μένα το χρέος, η θηλιά του χρέους δεν έχει φύγει ακόμα. Έχει πληρωθεί ένα τεράστιο ποσό από τον κύριο Λάσκαρη φέτος. Δηλαδή μιλάμε μέχρι τον Νοέμβριο, εγώ υπολογίζω πάνω από ένα εκατομμύριο. Όχι, δεν το υπολογίζω, με νούμερα το λέω. Πάνω από ένα 200 περίπου έχει πληρωθεί. Μάλιστα. Ο σεβασμός λοιπόν
θα κερδιθεί θέλουν δεν θέλουν κάποιοι. Από αυτή την άποψη βλέπετε φυσικά ότι όταν ξεκινάει, γιατί ο Άρης έχει μια τέτοια δυναμική που πολύ εύκολα μπορεί να ξεφύγει, αυτόν τον σεβασμό και τον απαιτούμε και εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων. Και πιστεύω ότι θα γίνουμε όσο περνάει ο καιρός και αν τραβάει και το αγωνιστικό ακόμη πιο πιεστική σε κάποια πράγματα για να μάθουν να μας σέβονται πλέον. Ναι. Πείτε μου κάτι άλλο για να κλείσουμε κιόλας. Τετάρτη βλέπετε sold out με την Unix. Έκανε πολύ μεγάλη νίκη, είναι και μια πολύ καλή ομάδα. Ίσως παίζεται και η πρώτη θέση στον όμιλο από αυτό το παιχνίδι της Τετάρτης. Άρα είναι και μια καλή ευκαιρία για τον κόσμο. Καταρχήν είναι μια καλή ευκαιρία για τον κόσμο να αρχίσει να επιβραβεύσει αυτά τα παιδιά για την τεράστια νίκη που κάνουν το Σάββατο. Ναι. Για μένα θεωρώ ότι το παιχνίδι αυτό μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο αυτό που θα πούνε, πιο δύσκολο από τις Ρωσίες. Ναι, γιατί τώρα είναι και περισσότερο υποψιασμένοι και οι Ρωσίες. Είναι υποψιασμένοι. Είναι καλή ομάδα. Βρήκαν τα πατήματά τους και αυτοί. Είναι πολύ καλή. Είναι πολύ καλή. Είναι διαβασμένοι. Βέβαια έχουν κάνει, μόνο μία ήττα έχουν. Ναι. Έχουν κάνει δηλαδή επί της ουσίας, αν κερδίσουμε πάμε για πρώτη θέση. Αλλά το θεωρώ υπερβολικά δύσκολο παιχνίδι, χωρίς αυτό να σημαίνει δεν πρέπει να έρθουμε και να υποστηρίξουμε. Όποιος και να έρχεται στη Θεσσαλονίκη πρέπει να το λιώνουμε. Ναι, σωστά. Οπαδικά εννοώ. Ναι. Από εκεί και πέρα οι παίκτες θα πρέπει να κάνουν το δικό τους. Πρέπει να μάθουν πια και να βρουν όλοι και προς τα έξω και στην Ευρώπη τα ευρωπαϊκά παιχνίδια ότι το παλέ είναι η έδρα η παλιά. Αυτοί που έμπαιναν μέσα και ήταν καμίνοι. Ναι. Κάποια παιχνίδια θα κερδιστούν, κάποια όχι. Ας μην ξεχνάμε τώρα ότι αυτοί πάνε να πάρουν το EuroCup. Σωστά, είναι από τα φαβόρη. Ναι. Ή εν πάση περιπτώσει θεωρούν ότι μπορούν να πάνε το πάρουν. Αλλά είναι το φαβόρι. Λόγω παικτών και budget, αυτούς που έχουν μαζέψει είναι. Και πήγαμε και τους κερδίσαμε. Εντάξει, μπορεί να πούμε ότι τους πιάσαμε και στον ύπνο λίγο. Ναι. Τώρα θα έρθουν πιο διαβασμένοι, πιο έτοιμοι, σίγουρα θα μπουν πολύ πιο δυναμικά μέσα. Θα γίνει ένα παιχνίδι, ένα ντέρμπι πιστεύω. Θα, δούμε, θα το παρακολουθήσουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την... Εμείς σαν φίλαθλοι θα είμαστε εκεί πέρα όλοι και εγώ σας ευχαριστώ. Ο φίλαθλος, αυτό που ζητάμε και από τον εαυτό μας, έτσι, γιατί καμιά φορά είναι η υπομονή και αγάπη στην ομάδα. Αν τους αγαπάμε και τους εμπιστευόμαστε, αυτή η ομάδα θα πάει πολύ μπροστά. Και το πιστεύω και εγώ ο ίδιος, ας πούμε. Και κάποιες ήττες θα έρθουν και κάποιες νίκες, αλλά όλοι μαζί, αν είμαστε ενωμένοι, θα πάμε πολύ μπροστά. Ωραία, βάλετε τον καλύτερο επίλογο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.